Στα δίχτυα επιτίδιων έχουν πέσει τι τελευταίε ημέρε πολίτε τη Χερσονήσου, όταν σε τηλεφωνική επικοινωνία άγνωστο του συστήθηκε ω τον διευθυντή τη οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Αυτό ήταν μόνο η αρχή τη δυσάρεση περιπέτεια για αρκετού δημότε που έχασαν από τη μία στιγμή στην άλλη μεγάλα χρηματικά ποσά από του λογαριασμού του. Κάποιοι επιτίδιοι, προφασιζόμενοι ότι καλούν πολίτε εκ μέρου του διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου ή κάποιου άλλου αρμόδιου ζητούν τις κωδικούς του τραπεζικού τους λογαριασμού προκειμένου να τους εμβάσουν, να τους μεταβάσουν οφειλόμενα ή κάποια έσοδα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πέντε απάτες και έχουν εξαφανιστεί κατελάχιστον 35.000 ευρώ συνολικά. Έχουμε καταγράψει περίπου 4 με 5 περιστατικά. Ευτυχώς αποτρέψαμε για κάποια άλλα στη διαδικασία της μεταφοράς χρημάτων με εμβάσματα που την τελευταία στιγμή μέσα από τράπεζες μπλοκάραμε τους λογαριασμούς και έτσι δεν υπήρξε αυτή η απάτη γιατί θα επρόκειτο για πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεταξύ των θυμάτων και ένα 62χρονο εργολάβο που είχε συνεργαστεί παλαιότερα με το Δήμο. Ο ίδιο δυστυχώ παγιδεύτηκε στην πλεκτάνη που στήθηκε ει βάρο του και έχασε το μεγάλο ποσό των 23.000 ευρώ που πέταξε από το λογαριασμό του μέσω τριών συνολικά συναλλαγών. Κυρίω αυτοί είναι εργολάβοι, οι οποίοι κατά με χρηματικά εντάλματα, με λογαριασμού, πληρώνουν χρήματα λόγω των έργων τα οποία κάνουν στο Δήμο. Παρεμβαίνουν λοιπόν, αφαιρούν τα χρήματα, πέφτουν θύματα οι άνθρωποι. Όπω φαίνεται, ο δράστη έχει μια συγκεκριμένη τακτική και αφού τον κάθε ανυποψία στο δημότη, επί τα επόμενο βήμα είναι να ζητήσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή κρούει καμπανάκι κινδύνου ώστε όλοι να είναι σε πλήρη επαγρύπνηση και να μην υπάρξει επόμενο θύμα. Αυτοί μπαίνουν μέσα, σηκώνουν από του χώρου των ιστοσελίδων και των δήμων τους κωδικούς, τα ονόματα, προφασίζονται λοιπόν ότι είναι αυτά τα πρόσωπα, με αποτέλεσμα ο καλοπροαίρετος πολίτης, ο πολίτης που έχει τόσα στο κεφάλι του στο μυαλό του, πέφτει θύμα, γι' αυτό πρέπει να επισημάνουμε με κάθε τρόπο ότι να είναι ιδιαίτερα προσεκτική να μην ενδίδουν. Την ίδια ώρα η αστυνομία που έχει ενημερωθεί για τα άπανοτα περιστατικά απάτης με επίκεντρο το Δήμο Χερσονήσου, πραγματοποιεί έρευνα έως ότου φτάσει στα ίχνη του δράστη ή των δραστών. Όλοι αυτοί οι απαταιώνε στη λεπτομέρεια πιάνονται. Και επειδή υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν οι τρόποι, τα όργανα τη πολιτείας δουλεύουν με δοδικό τρόπο, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί αυτή η απάτη, αυτή που είναι πίσω από αυτόν. Εμεί αυτό το οποίο του επισημάνουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δίδουν τόσο εύκολα την πληροφορία.